Ξόχως σορυβημένο είναι το Προεδρικό, οι συναρμόδιοι υπουργοί και οι αρχές υγειονομικής επιτήρησης από τα αυξανόμενα κρούσματα πειθαρχίας που επιδεικνύει η μερίδα των συμπολιτών μας, την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, που τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται. Βλέποντας τις εκκλήσεις σε πολλές περιπτώσεις να πέφτουν στο κενό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη νωρίς αύριο το πρωί. Τα ισχύοντα μέτρα θα τεθούν επιτάπητος και θα συζητηθούν νέα πιο αυστηρά σε μια προσπάθεια να μαζευτεί, εάν μαζεύεται αυτή την ώρα, η κατάσταση. Πάμε στον αρχισυντάκτη του Δελτίου Ειδήσεων, τον Χρήστο Χαραλάμπους. Έχει ρεπορτάζ, θα δούμε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες μαζί του. Ορίστε, Χρήστο. Καλησπέρα σε όλους. Ένα μικρό βήμα πριν από τη λήψη απόφασης τουλάχιστον για περιορισμό του επιτρεπόμενου αριθμού προσώπων σε συναθρήσεις σε ανοιχτούς χώρους βρίσκεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Η συμπεριφορά μικρής αλλά υπεραρκετής για μεγάλα προβλήματα μερίδας Κυπριών, όπως την παρακολουθήσαμε στο ρεπορτάζ, θορυβεί όσο ποτέ τους έχοντες την ευθύνη διαχείρισης αυτής της δύσκολης υγειονομικής κρίσης. Δεν βλέπουν, μαθαίνουμε, άλλη λύση από την επέκταση της αυστηρότητας των περιορισμών. Προς τούτο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε για αύριο πρωί-πρωί νέα σύσκεψη της Υπουργικής Ομάδας για επανεξέταση των ισχύοντων μέτρων. Ήδη από σήμερα, οι υπουργοί πλην του Υγείας διαβουλεύτηκαν μεταξύ τους για τα όσα θα καταθέσουν στην αυριανή σύσκεψη. Οι συνωστισμοί σε λαϊκές αγορές, σε πάρκα και άλλους ανοιχτούς χώρους δυστυχώς συνεχίστηκαν, όπως είδαμε, και πολλαπλασιάστηκαν παρά τη δραματική έκκληση για διατήρηση των λεγόμενων κοινωνικών αποστάσεων. Αυτό, άλλωστε, Χρήστο, είναι μέτρο που έλαβαν πλην ελάχιστων εξαιρέσεων και όλες οι άλλες χώρες, έτσι. Ναι, είναι όντως το επόμενο δραστικό μέτρο που είναι στη λίστα της πρόληψης και ελέγχου μετάδοσης του κορονοϊού. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πέραν της σύσκεψης της Υπουργικής, θα έχει αύριο και νέα τηλεδιάσκεψη με τους ομολόγους του των 26 υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου όλοι θα επικαιροποιήσουν ενώπιον της ηγεσίας της κοινότητας τα πλάνα δράσης που έλαβαν οι χώρες τους. Μετά την τηλεδιάσκεψη, ενδεχομένως όμως στη βάση της επιδημιολογικής εικόνας που είδαμε και πριν από τη διάσκεψη, η Λευκοσία θα προχωρήσει, όλα δείχνουν, στο δραστικό αυτό νέο περιορισμό. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι το ζήτημα είναι πλέον ζωής ή θανάτου, όπως χαρακτηριστικά το έθεσε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Και τίποτα δεν μπορεί να προαποκλείεται από τη στιγμή που η μοντελοποίηση της πανδημίας στην Κύπρο δεν είναι ακόμη ασφαλής. Και ουδής μας λέχθηκε χαρακτηριστικά, μπορεί να γνωρίζει από τώρα το βάθος και την ένταση με την οποία θα πληγεί η Κύπρος στην κορύφωση της υγειονομικής κρίσης. Κορύφωση που αναμένεται σε περίπου 2 εβδομάδες από σήμερα και που θα καταδείξει και πόσο αποτελεσματικά ήταν τα μέτρα που λήφθηκαν πριν λίγο, έτσι. Ναι, είναι αλήθεια πως οι επιδημιολόγοι θεωρούν πως εντός των επόμενων 15-20 ημερών ίσως φτάσουμε στην κορυφή της αύξησης των κρουσμάτων, αυτό είναι η κορύφωση. Αυτό που φοβίζει όμως τους ειδικούς είναι η μοντελοποίηση από άλλες χώρες του τρόπου διασποράς του ιού στην κοινότητα αναλόγως της αυστηρότητας των μέτρων που λαμβάνονται. Και εδώ θα βλέπουμε ένα γραφικό. Βλέπουμε στις οθόνες μας μια συλλογικά αποδεκτή μοντελοποίηση της διασποράς που τι μας λέει. Αν ένας ασθενής ή φορέας συνεχίσει κανονικά τις επαφές σε 5 μέρες, θα το μεταδώσει σε σχεδόν 3 άτομα. Και με τις αλυσίδες που θα δημιουργηθούν, κρατήστε αριθμούς, ο ιός θα μεταδοθεί από έναν και μόνο φορέα σε άλλους 406 σε περίοδο μόλις ενός μήνα. Άρα Χρήστο, από αυτές τις εικόνες, θέλω να μείνουμε για λίγο εδώ, άρα από αυτές τις εικόνες που είδαμε, γιατί πολλοί συμπατριώτες μας νιώθουν ότι επειδή στο πάρκο σήμερα είχε 50 και δεν είχε 250, είμαστε ήδη σε πολύ καλό σημείο. Ακριβώς το ανάποδο συμβαίνει. Συνταγή θανάτου και σε ένα μήνα αυτό το πράγμα δεν θα μαζεύεται. Να βλέπουμε το γραφικό, θέλω να βλέπουμε συνέχεια, σας παρακαλώ, τον αριθμό. Γιατί αυτό τον αριθμό πρέπει να τον έχουμε όλοι, αν είναι δυνατόν, οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτές τις ώρες στο μυαλό μας. Λοιπόν, δώστε μου την κάρτα, σας παρακαλώ, όχι εμένα. Την κάρτα δώστε μου. Το ένα πιθανό, και θα εξηγήσω παρακάτω, ένα κρούσμα σε ένα μήνα, αν δεν περιορίσει τις επαφές του, θα μεταδώσει τον ιό σε 406. Αν τώρα οι επαφές είναι μισές, θα μεταδώσει τον ιό σε 1.25 άτομα και η διασπορά θα περιοριστεί σε ένα μήνα σε 15 συμπολίτες μας. Αν τώρα η μείωση είναι κατά 75% των επαφών, η σε ένα μήνα διασπορά δεν θα υπερβαίνει τα 3 άτομα. Οι μηδενικές όμως επαφές, αντιλαμβάνεστε ότι μηδενίζουν και την διασπορά. Και βέβαια, να βάλουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα είναι το παράδειγμα της Ιταλίας. Θα είναι το παράδειγμα
της Μεγάλης Βρετανίας, θα είναι το παράδειγμα της Αμερικής, γιατί εκεί άργησαν να πάρουν μέτρα, τώρα τα παίρνουν και δεν είναι βέβαιο και αν θα προλάβουν. Θα προλάβουν ό,τι προλάβουν. Πιστέψτε έτσι, με, όταν θα μιλήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα το καταλάβουν. Είναι το παράδειγμα της Ισπανίας, έτσι. Στη δεύτερη ομάδα είναι το παράδειγμα ίσως του Ισραήλ, που εκεί όμως έχουμε μια πολύ πιο πειθαρχημένη κοινωνία, που την ώρα που μιλάει η διοίκησή της ξέρει να υπακούει, γιατί της δίδει πολλές φορές οδηγίες λόγω των πολεμικών απειλών που έχει. Και το τρίτο παράδειγμα είναι... Και πάνω είναι το παράδειγμα της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Ταϊβάν, της Νότιου Κορέας. Ναι. Οι οποίες επιστρέφουν σιγά σιγά στην κανονικότητά τους και κάνουν μια διαχείριση τώρα των λίγων κρουσμάτων εισαγόμενων, που παρουσιάζονται, των εισαγόμενων λίγων, τα οποία μπορεί μια χαρά να τα εξυπηρετεί το πολύ καλό σύστημα υγείας τους. Λοιπόν, να σας πω, Χρύσανθε, αυτό το γράφημα, και τώρα θα καταλάβει ο κόσμος γιατί όλοι μας, ακόμη και αν δεν έχουμε ιστορικά, πρέπει να μένουμε σπίτι. Λοιπόν, δηλαδή, αν η διασπορά είναι με μία αλλαγή των επαφών, τότε η καμπύλη, η γνωστή καμπύλη που ξέρουμε, θα είναι η υψηλή, να τη βλέπουμε σας παρακαλώ, η οξυκόρυφη δηλαδή, που θα διαλύσει κυριολεκτικά το σύστημα υγείας. Βλέπουμε τώρα την καμπύλη. Αν όμως ακολουθήσουμε το παράδειγμα της μείωσης κατά 75% των επαφών, η καμπύλη θα ομαλοποιηθεί, σχεδόν θα ευθυγραμμιστεί και θα δώσει το δικαίωμα στις αρχές να ξεπεράσουν την κρίση χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο το σύστημα υγείας. Εδώ θα πει κάποιος, παρακολουθήστε τώρα, ότι αφού απομονώνονται τα περιστατικά, τότε οι επαφές μηδενίζονται. Έχουν δίκιο. Όμως πολλοί ξεχνούν τον πιο κρίσιμο παράγοντα σε αυτή την εξίσωση. Ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τα λεγόμενα ορφανά κρούσματα, ένα το κρατούμενο, που σημαίνει ότι στην κοινότητα κυκλοφορούν άλλα περιστατικά που δεν τα ξέρουμε, αλλά και γύρω από τους ασυμπτωματικούς φορείς, να δώσουμε σημασία. Αυτούς δηλαδή που νοσούν, δεν το ξέρουν και επειδή δεν το ξέρουν συνεχίζουν τις επαφές τους, θα εμπίπτουν στο πρώτο σκέλος του γραφήματος που είδαμε, που τους θέλει να μολύνουν σε ένα μόνο μήνα περί τα 400 άτομα. Εξού και η οδηγία ότι όλοι μένουμε στο σπίτι και όχι μόνο όσοι έχουν ταξιδιωτικό ιστορικό, ιστορικό συναναστροφής με επιβεβαιωμένο ή ιστορικό συναναστροφής με ύποπτο κρούσμα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος και που είναι αόρατος ο εχθρός. Αυτή λοιπόν είναι και η σημασία του περιορισμού και των όσων επαναλαμβάνουμε φορτικά τις τελευταίες μέρες. Ότι δηλαδή ένα δραστικό μέτρο με βάση και το τι δείχνουμε ως συμπεριφορά εμείς ήδη, κάνοντας την αυτοκριτική μας. Πολλοί συμπατριώτες μας πειθαρχούν, είναι και άλλοι όμως πιο λίγοι, ναι το δέχομαι, που δεν πειθαρχούν. Το ότι όμως δεν πειθαρχούν τι σημαίνει? Ότι θα πάμε σε αυτό το σενάριο. Είχε δημοσιευθεί πριν από μια εβδομάδα για ένα 60% αναμενόμενο ποσοστό του πληθυσμού που θα νοσήσει. Εγώ λέω ας μην πάμε στο ακραίο, ας πάμε στο λιγότερο ακραίο. Τι να συμφωνήσουμε, ότι θα είναι το 40%. Μα το 40% του πληθυσμού εάν νοσήσει και κάνει κανείς μετά την διαίρεση αυτών που θα χρειαστούν εντατικές μονάδες για να μπορέσουν και να περιθάλψουν τα περιστατικά τα πολύ σοβαρά, όπου στις εντατικές μονάδες, για να το πούμε πάλι απλά, η επιλογή του να πάει ένα περιστατικό που τη χρειάζεται και να μην πάει είναι επιλογή ζωής θανάτου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πεις αυτό. Αυτός που πρέπει να μπει στην εντατική, εάν δεν μπει, είναι καταδικασμένος σε θάνατο. Αυτό λένε όσα έγιναν στην Κίνα, στην Ιαπωνία, όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ιταλία. Δεν χρειάζεται άλλη απόδειξη. Άρα λοιπόν, για να το αποφύγουμε αυτό το σενάριο που θα χρειάζονται χιλιάδες συμπολιτών μας εντατικοί, ο περιορισμός πρέπει να είναι απόλυτος. Και εδώ είναι η ώρα του ηγέτη. Εδώ είναι η ώρα της κυβέρνησης, εδώ είναι η ώρα της πολιτείας, βλέποντας τη συμπεριφορά μας, να πάρει την απόφαση που πρέπει. Δεν είμαστε καθόλου μακριά. Εμείς επιμένουμε, μαθαίνουμε τις πληροφορίες μας. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία στο Προεδρικό. Ξέρετε, και οι πολιτικοί ηγέτες δεν θέλουν να λερώσουν τα χέρια τους με μια κρίση η οποία θα κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Είμαι βέβαιος ότι θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις στο σωστό χρόνο. Και ο σωστός χρόνος είναι αύριο το πρωί, που θα δουν τι έγινε τις τελευταίες 72 ώρες. Λοιπόν, να δούμε και λίγο την επιδημιολογική
εικόνα της Κύπρου, παρά του ότι όπως μας είπαν είναι πολύ νωρίς να δοθούν στατιστικά στοιχεία και όσα εξάγονται διέπονται από μια ανασφάλεια ως προς την ακρίβειά τους. Τα στοιχεία αυτά μας λέχθηκε, θα δοθούν τέλη της ερχόμενης εβδομάδας. Αυτό που σήμερα μπορούμε να πούμε είναι ότι κάτω των 18 ετών στην Κύπρο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έχουμε μηδενικό ποσοστό, από 18 στους 40 ετών πολύ χαμηλό ποσοστό όπως ο μέσος όρος παγκοσμίως. Ό,τι αφορά φύλο, είμαστε περίπου στο ποσοστό της Ευρώπης με τα περιστατικά ανδρών να υπερτερούν κατά φανώς των γυναικών. Ενώ σε ό,τι αφορά το λεγόμενο χρονικό προσδιορισμό, αυτό είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με άλλες χώρες, φαίνεται να ακολουθούμε με κάποιες μέρες καθυστέρηση την επιδημιολογική εξέλιξη στην Ελλάδα. Η οποία αναγκάστηκε να πάει σε lockdown. Ναι, άρα, εάν ακολουθούμε το μοντέλο της Ελλάδας, γιατί να μην το εφαρμόσουμε πιο νωρίς, να καθαρίσουμε και πιο νωρίς, και άρα η κατάσταση να είναι απολύτως ελεγχόμενη. Έτσι. Ακριβώς. Μιλάμε πάντα για ανθρώπινες ζωές. Οι ανθρώπινες ζωές, είτε μία είναι, είτε δέκα, είτε μερικές χιλιάδες, έχουν ακριβώς την ίδια σημασία, εάν μπορείς να τις προφυλάξεις και να τις διατηρήσεις σε αυτόν τον τόπο. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Χαραλάμπους.